μέρες προετοιμασίας στο ΠΑΟΚ, βρήκες αυτά που φανταζόσουν και σκεφτόσουν ότι θα συναντήσεις? Ναι, πάνω κάτω έτσι το φανταζόμουν. Είναι το κλίμα το φανταζόμουν λίγο χειρότερο, αλλά τελικά από αυτά που ακούγονται, ξέρετε. Αλλά όχι, καμιά σχέση, είναι πολύ καλό το κλίμα. Όλοι οι παίχτες είναι πολύ καλά, πολύ δεμένοι μεταξύ τους. Έχουμε φτιάξει μια ωραία παρέα και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί και να γίνει ακόμα πιο δυνατό. Συγγνώμη, δηλαδή τι είχες ακούσει και περίμενες χειρότερα? Όχι, εντάξει, όλα αυτά που γινόντουσαν στην ομάδα, όλα αυτά που βγαίναν προς τα έξω. Αυτό, όχι ότι είχα ακούσει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό ακριβώς. Ποιοι είναι οι προσωπικοί στόχοι που έχεις μετά τη μεταγραφή από τον Μπα στον ΠΑΟΚ και ποιοι είναι οι στόχοι που έχει ο ΠΑΟΚ τότε? Κοιτάξτε, δική μου στόχη είναι καταρχήν κάθε μέρα να βελτιώνομαι, να μαθαίνω πράγματα. Έχω έρθει σε μια ομάδα με πάρα πολλούς έμπειρους παίχτες και καλούς παίχτες. Θέλω να παίρνω πράγματα από αυτούς. Θέλω να καθιερωθώ στον ΠΑΟΚ. Μόλις μου δοθεί η ευκαιρία να την αρπάξω και να καθιερωθώ. Από εκεί και πέρα, οι στόχοι της ομάδος δεν μπορώ να τους θέσω εγώ. Απλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ και επιβάλλεται να κυνηγήσει κάτι. Αυτό θα έλεγα ότι το πιο εφικτό από όλα είναι ένα τρόπαιο όπως το κύπελο. Γιατί πόσοι από τον προπονητή και γιατί λίγα πράγματα για τη φιλοσοφία που θέλει να σας περάσει? Φιλοσοφία του προπονητή. Πιστεύω δεν υπάρχει άλλη ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό που θέλει να περάσει στην ομάδα, ένα καινούριο σύστημα που παίζεται πιο πολύ στο εξωτερικό. Είναι κάτι καινούριο και για μένα και για τα υπόλοιπα παιδιά. Αλλά αν καταφέρουμε να αποτυπώσουμε έστω για το μισό από αυτό που μας λέει, πιστεύω ότι θα φτιάξουμε κάτι πολύ δυνατό. Πώς αντιμετωπίζεις αυτή τη νέα πρόκληση στην καριέρα σου, παίζοντας στον ΠΑΟΚ, τον οποίο τόσα χρόνια δεν έχεις ως αντίπαλο? Και σε σχέση με αυτό που περίμενες να βιώσεις σαν να προσεγγιστείς του ΠΑΟΚ σε αυτό το σύντομο διαδικασμό διάστημα που είσαι στην ομάδα, πόσο διαφορετικό ή πόσο όμοιο εξελίχθηκε να είναι? Κοιτάξτε, περίμενα, ο ΠΑΟΚ είναι, ήθελα πάρα πολύ να έρθει μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Ακόμα πιστεύω δεν έχω καταλάβει που έχω έρθει, θα το ζήσω πιο μετά όταν ξεκινήσουν και αγώνες. Ακόμα δεν μπορώ να πω κάτι, ας πούμε. Έχω ζήσει λίγα πράγματα από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά πιστεύω θα καταλάβω πιο πολλά πράγματα. Θεωρείς ότι έκανες την μεταγραφή στο σωστό χρόνο, είχες στο μυαλό σου να φύγεις νωρίτερα από τα Γιάννενα? Και μια κουβέντα για την προηγούμενη ομάδα που ουσιαστικά σε έφερε στο προσκήνιο. Όχι, πιστεύω έκανα πολύ καλά που κάθισα στα χρόνια που ήμουν 3 χρόνια στο ΜΠΑΣ, γιατί απέκτησα πολλές εμπειρίες, έκανα πολλές συμμετοχές και σιγά σιγά μεγάλωσα ποδοσφαιρικά, ας πούμε, μέσα από τον ΜΠΑΣ. Πιστεύω μου έκανε πολύ καλό που έκατσα και το timing πιστεύω ήταν το κατάλληλο για να φύγω από τον ΜΠΑΣ. Τώρα, όσον αφορά για τον ΜΠΑΣ, μόνο καλά λόγια έχω να πω και χαίρομαι πάρα πολύ που τόσα χρόνια πήγαινε καλά και πιστεύω να πάει ακόμα καλύτερα. Θα τον χαρακτήριζα, πώς το πω, δίνει πολύ βάση στην πειθαρχία. Θέλει η ομάδα να είναι πειθαρχημένη, θέλει όλοι οι παίχτες να είναι εισάξει, να υπάρχει ένα, ας πούμε, κλίμα πειθαρχίας μες στην ομάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή από εκεί ξεκινάνε όλα, πιστεύω. Βοήθησε μας λίγο στο, εφόσον μιλάμε για το 3-5-2, αν εσύ πάρεις θέση, που σε βλέπουμε ότι έχεις θέση full back, είναι πολύ σύνδετη θέση, είναι πολύ δύσκολη? Σίγουρα όλες οι θέσεις είναι δύσκολες, αλλά και η συγκεκριμένη θέση χρειάζεται πολύ τρέξιμο. Βέβαια όλες οι θέσεις χρειάζονται και μυαλό πάρα πολύ. Να ξέρεις ποιες κινήσεις πρέπει να κάνεις, πότε πρέπει να τις κάνεις, το σωστό timing, πότε πρέπει να βγεις, πότε πρέπει να μείνεις πίσω.
Είναι πολύ δύσκολη θέση συγκεκριμένη, γιατί χρειάζεται πολλά τρεξίματα. Αλλά πιστεύω αν βάλεις και το μυαλό σου να δουλέψεις, ότι θα είναι, αυτή η θέση είναι το κλειδί σε αυτό το σύστημα. Θα ήθελα να είσαι ειλικρινής. Έπαιζε στα Γιάννη. Πώς σκεφτόσασταν όταν αντιμετωπίσατε τον ΠΑΟΚ? Γιατί κακά τα ψέματα σπάνια σας κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Δεν σας κέρδισε. Όσο σου ήσουν εσύ, δηλαδή, ελάχιστα σου ήσουν να κέρδισε ο ΠΑΟΚ παιχνίδι με τον ΠΑΣ. Τι ήταν αυτό που έβλεπες και σου έδινε την ψυχολογία να μπαίνεις μέσα στο γήπεδο σαν ΠΑΣ και να παίρνεις αποτελέσμα? Κοιτάξτε, όταν ξεκινάει μια εβδομάδα, περνάει το παιχνίδι και ξεκινάει μια εβδομάδα που είσαι να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Όταν είσαι στα Γιάννα και σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, σκέφτεσαι από το πρώτο λεπτό, μόλις φεύγει το επόμενο παιχνίδι, σκέφτεσαι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θέλεις να παίξεις καλά, θέλεις να παίξεις καταρχήν, θέλεις να πας καλά, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα και το οποίο θα δει πολλοί κόσμος. Και έτσι όλες οι ομάδες που αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ και μεγάλες ομάδες της Ελλάδος συγκεντρώνονται πάρα πολύ. Και έτσι όταν έχετε το παιχνίδι, είτε είναι στην Τούμπα, είτε είναι στο γήπεδο, το οποίο πάντα θα έχει κόσμο. Το βλέπεις διαφορετικά και έτσι είσαι πιο συγκεντρωμένος και δίνεις και τα πάντα. Το τακτικό κομμάτι εννοώ. Τι βλέπατε, τι αδυναμίες βλέπατε στον ΠΑΟΚ? Αδυναμίες. Κυρίως εμείς είχαμε ένα πλάνο πέρυσι που χτυπάγαμε κυρίως τις αντιπιθέσεις και δεν το αλλάζαμε με οποιαδήποτε ομάδα. Έτσι και χτυπήσαμε και τον ΠΑΟΚ πέρυσι. Δουλεύετε αυτό το 3-5-2, ένα σύστημα που είπες ότι αν το μάθετε μπορεί να κάνετε σπουδαία πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι 16 του μηνός ο ΠΑΟΚ παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι ελάχιστος ο χρόνος. Πιστεύεις ότι σε αυτά τα μάτς θα μετρήσει περισσότερο η επιθυμία, η καρδιά, το ταλέντο, η εμπειρία παρά το σύστημα? Σίγουρα δεν θα το έχουμε αφομοιώσει 100% το σύστημα. Όπως είπα και πριν, το μισό άμα αφομοιώσουμε θα κάνουμε πολύ, πολύ καλή δουλειά. Αλλά πιστεύω ότι παίζει ρόλο και η θέληση, αλλά και το πρέπει. Είσαι ΠΑΟΚ, πρέπει να περάσει, επιβάλλεται να περάσει τον πρώτο γύρο. Και να μπει στου ομίλου εννοείται. Άρα επιβάλλεται να νικήσουμε. Αν μπορούσε να πάρει κάτι από τον ΠΑΣ ως μυστικό επιτυχία, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, ως συστατικό καλύτερα επιτυχία. Για την πορεία την οποία είχατε, δεν χάσατε από τις μεγάλες ομάδες, καταφέρατε να μην χάσετε τον ΠΑΟΚ, όσο από την οποία δώσατε στο πρωτάθλημα επίπεδο, τι θα επέλεγες, τι θα ήταν αυτό το οποίο θα ήθελες να έχεις μαζί σου? Είναι, να έχεις ευθύ, είχαμε ένα δέσιμο στον ΠΑΣ, ήμασταν 3 χρόνια σχεδόν όλη δεκάδα μαζί και πιστεύω ότι σε εκείνη την ομάδα ήταν αυτό το μυστικό της επιτυχίας, δηλαδή ήξερε ένας τον άλλον πάρα πολύ καλά. Ήξερε τι μπορεί να κάνει ο καθένας, ήξερε τις αδυναμίες του κάθε παίχτη, μπορούσαμε ο ένας να καλύψει τον άλλον. Υπήρχε και πολύ πάθος. Πιστεύω αυτά ήταν τα συστατικά του ΠΑΣ, τα οποία αν τα είχε οποιαδήποτε ομάδα θα πήγαινε, θα έδινε κάτι στη συγκεκριμένη ομάδα. Αυτό ήταν το κύριο συστατικό. Η οποία θα έχει τον αντίθετο ρόλο. Δηλαδή, οι κλειστές άμυνες θα είναι από τα 4 τίμια, τα 25 σίγουρα. Συνήθως, πέρυσι, είπατε ότι δεν χάσαμε εδώ μεγάλες ομάδες. Ο κύριος λόγος ήταν αυτός, ότι οι μεγάλες ομάδες πιέζανε μπροστά και εμείς βγαίναμε στην αντεπίθεση. Όταν όμως χάναμε τις μικρές ομάδες, χάναμε επειδή παίζανε κλειστά. Και δεν μπορούσαμε να βρούμε εύκολα τρόπους να διασπάσουμε την άμυνα. Είναι πιο δύσκολο όταν ο αντίπαλος παίζει σφιχτά. Πρέπει να προσέχεις και τις αντιπιθέσεις. Είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι πιο δύσκολο να διασπάσεις μια κλειστή άμυνα παρά μια ανοιχτή. Όταν είσαι γρήγορος παίκτης μπορεί να τη διασπάσεις. Ενώ την κλειστή άμυνα θέλει πολλές κινήσεις, πολλούς συνδυασμούς. Είναι πιο δύσκολο. Εννοείται. Έχω παίξει σαν αντίπαλος και έχω καταλάβει πώς είναι να παίζει αυτό το γήπεδο, αλλά θέλω πάρα πολύ να παίξω και σαν να φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Από όσο μας είπες 2-3 φορές τώρα, φαίνεται να καταλαβαίνεις τι πάει να πει πίεση στον ΠΑΟΚ. Τι πάει να πει, πρέπει να κερδίσεις. Εννοείται, καταλαβαίνω, γιατί στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε
ο ένας τον άλλον και πώς είναι η μία ομάδα και πώς είναι η άλλη. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ κόσμο από πίσω, ο οποίος θέλει επιτυχίες και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει και πίεση. Θέλει να βλέπει τον κάθε παίχτη να τα δίνει όλα, θέλει να βλέπει την ομάδα να τα δίνει όλα. Και πιστεύω ότι αν ο καθένας ξεχωριστά από εμάς τα δίνουμε όλα, πιστεύω ότι ο κόσμος θα είναι ευχαριστημένος άσχετα από το αποτέλεσμα. Σε προβληματίζει το γεγονός ότι ήσουν σε μια ομάδα που όντως είχε ανοιχτό γήπεδο? Γιατί κακά τα ψέματα, εγώ προσωπικά είμαι κατά της επιλογής παικτών που γίνονται από ομάδες που έχουν ανοιχτό γήπεδο, γιατί ακούσατε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι εντελώς διαφορετικό. Το έχεις σκεφτεί στο μυαλό σου το πώς θα λειτουργήσεις σε διαφορετικές συνθήκες από αυτές που έχεις συνηθίσει? Εντάξει, προσαρμόζεσαι. Θα προσαρμόσω σε αυτό το στυλ παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Πιστεύω δεν θα υπάρχει κανένα θέμα σε αυτό. Σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό, αλλά όπως είπα, έχω αντιμετωπίσει τις κλειστές άμυνες και τα έχω πάει και εξίσου καλά. Ο ΠΑΟΚ δούλεψε εδώ και καιρό για τη μεταγραφή σου, όπως και του Χαρίση. Βιάστηκε για να σας κλείσει με την έννοια ότι σας είχε βάλει στο κάδρο και ήθελα να σας αποκτήσει. Από την πλευρά σου, φοβήθηκες κάποια στιγμή ότι μπορεί να μην ολοκληρωθεί η μεταγραφή, να μπει φίνα κάποια άλλη ομάδα? Και αν εσύ πίεσες από την πλευρά σου τον κύριο Χριστοβασίλη και το είπες, εγώ θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ? Αυτό ήταν εδώ και τα τρία χρόνια υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον. Είχα συζητήσει βέβαια με τον πρόεδρο του ΠΑΣ, τον Χριστό Βασίλη, και του είχα πει από την αρχή ποια ομάδα θέλω να πάω, από την πρώτη στιγμή. Και αυτό ήταν ο ΠΑΟΚ. Και με το πέρασμα του χρόνου ήθελα κι εγώ άλλο ένα χρόνο να κάτσω στα Γιάννενα. Δεν ήθελα να φύγω την πρώτη χρονιά, ήθελα να βοηθήσω και την ομάδα που με ανέδειξε. Γι' αυτό το λόγο ανανέωσα κιόλας. Αλλά πάντα στο μυαλό μου ήταν ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή πίστευα ότι στον ΠΑΟΚ μπορώ να πάρω τις ευκαιρίες που θα έπρεπε και ότι θα μπορούσα να παίξω πιο εύκολα, ας πούμε. Με τι θα είσαι ευχαριστημένος στο τέλος της σεζόν? Εγώ θα είμαι ευχαριστημένος αν η ομάδα πάει καλά, αν είναι ο κόσμος ευχαριστημένος, αν είναι η διοίκηση ευχαριστημένη, με μια καλή πορεία και μακάρι να έρθει και κάποιος τίτλος, όπως είπαμε. Αν εκπληρούσες να κάνεις μια αυτοπαρουσίαση, να μιλήσεις γενικά για τον αυτό, ξέρω ότι δεν είναι κάτι ναι, γενικότερα, αλλά πώς θα παρουσίαζεσαι με αυτό, πώς παρουσίαζεσαι εσύ? Κοιτάξτε, δεν θα γίνω ποτέ ούτε το αστέρι του ΠΑΟΚ, ούτε το αστέρι για μια ομάδα. Απλά εγώ το μόνο που θα κάνω είναι να δίνω 100% σε κάθε προπόνηση, μέχρι να μου δώσει την ευκαιρία προπονητής μου να μπω στο γήπεδο και να αποδείξω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Θα τα δώσω όλα και το αποτέλεσμα θα δούμε ποιο θα είναι. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι? Προσωπικά από τις συνεδρίες που έχω κάνει, είναι η πρώτη φορά που έχω προσπαθήσει να λέω ότι χρειάζεται πολύ μυαλό στο θέμα του ποδοσφαίρου. Από πού έχεις αντίληψη αυτή την άποψη, τη θέση και πώς πιστεύεις ότι σε επηρεάζει αυτό που κάνεις? Είναι αρχή του ποδοσφαίρου για μένα. Δηλαδή, αν δεν βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει, δεν θα πετύχεις κάτι. Δηλαδή, με το να τρέχεις άσκοπα, με το να. Θέλει πρώτα να σκεφτείς τι πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι το είχα από μικρός. Δηλαδή, πρώτα έβαζα να σκεφτώ, έβαζα το μυαλό μου να δουλεύει και μετά όλα τα άλλα. Αυτό, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Είναι από την ποδοσφαιρική εμπειρία, εσύ το έχει μεταφέρει κάποιο που μπορεί να δει? Κυρίως είναι επειδή ξεκίνησα και εγώ από μικρές κατηγορίες και έχω δει αρκετά πράγματα, είναι από αυτό, από όλα αυτά τα χρόνια π.χ. Αυτό ερώτημα και να ακούγεται, επειδή το Τζέτς καλύτερα από όλους μας και ήρθατε μαζί, τι πόδος παίξεις της είναι ο Χάρης και τι μπορεί να δώσει, έτσι αντικειμενικά, αλλά και να, γιατί σου είπες, το γνωρίζει καλύτερα από όλους. Προσωπικά για μένα είναι ο πιο ταλαντούχος νέος που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν θέλω να πω πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Μόλις πάρει και ο Χάρης την ευκαιρία του, θα καταλάβετε κι εσείς τι παίχτη έχετε πάρει, τι παίχτη έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Τώρα ενώπιση του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα, πάρα πολύ σύντομα,
Και επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα αν θα είναι η ομάδα έτοιμη σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, η άποψή σας γενικά των ποδοσφαιριστών και τα λοιπά, θα το συζητάτε αυτό, ποια είναι? Αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε πολύ στο μυαλό μας, γιατί κάθε μέρα δουλεύουμε σκληρά. Σκεφτόμαστε πώς θα το σύστημα, πώς θα παίξουμε, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτά πρέπει να τα δουλεύουμε και εμείς στο μυαλό μας. Αλλά πιστεύω ότι ο προγραμματισμός που έχει γίνει είναι πολύ σωστός και σιγά σιγά και τα πόδια λύνονται. Θα περάσουν και αυτά τα δύο φιλικά να δούμε και πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ έτοιμοι για τον αγώνα. Σε έχουμε δει να παίζεις back, σε έχουμε δει να παίζεις extreme, σε έχουμε δει να παίζεις half. Τελικά μήπως το full back είναι η θέση σου, αυτή που είναι πάνω στα χαρακτηριστικά σου? Προσωπικά πιστεύω πως ναι, αυτή μου ταιριάζει πιο πολύ απ' όλα. Αλλά μπορώ να παίξω και εξίσου και back και half και εσωτερικό half. Μπορώ να τα καταφέρω και εκεί πιστεύω, αλλά εντάξει, θα δείξει. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπες πριν, ότι ξέρω ότι δεν θα γίνω το αστέρι του ΠΑΟΚ. Αυτό έχει να κάνει με τη φιλοσοφία σου, ότι δεν είναι αυτό που σε ενδιαφέρει και αυτό που σε ενδιαφέρει είναι εσύ να τάξεις καλά με τον εαυτό σου και να κερδίσεις ευκαιρίες με τον ΠΑΟΚ? Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου? Κάποιος θα μπορούσε δηλαδή να πει, θα ήθελα να μείνω χρόνια για τον ΠΑΟΚ και να γίνω ένας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ της επόμενης γενιάς, γιατί είσαι και νεαρός, δεν είσαι μεγάλος. Ναι, αυτό δεν είναι... Είπα ότι θέλω να καθιερωθώ, αλλά δεν είναι... ταιριάζει και στο ότι θα γίνω ηγέτης. Δεν... Το ηγέτης είναι, σε εισαγωγικά... Αστέρι, μήνυσα. Α, η αστέρι, αυτό, ναι. Ναι, αυτό. Όχι, πιστεύω ότι άλλο η καθιέρωση, άλλο το αστέρι, ας πούμε. Το αστέρι της ομάδας είναι ο παίκτης που θα κάνει την τεράστια διαφορά που εγώ υποβλάω ότι θα τα δώσω όλα και το αποτέλεσμα θα βγει στο γήπεδο. Έχει ο ΠΑΟΚ παίκτες που κάνουν τη διαφορά, πιστεύεις, έτσι πώς τους ζεις τώρα? Εννοείται, έχει. Έχει πάρα πολλούς. Ναι.